Γεια σας, τι κάνετε, καλά? Λοιπόν, να μην σας χρόνο, κάνουμε βίντεο σχολιασμού από κάτι. Τρία. Λοιπόν, συνέβη που να κάνω τη μέρα βίντεο, αλλά δεν είχα χρόνο. Ξέρετε το μένος κάνει και αυτό το μαζί στο τραγούδι, που σχολιάζει κάποιος. Τώρα είμαι εδώ για να σχολιάσω τον Μάνο. Έχουμε δύο βιντεάκια από τον Μάνο. Θα σχολιάσω το θέμα. Όχι, χαρείτε. Το πρώτο σαν το είπα. Πάμε. Λοιπόν. Εδώ. Πάμε, πάμε. Το θέλω να φάω. Για να δούμε τον Ρωμάνο τι μόνο σε έχω σχολιάζεις. Θέλω να φάω. Αυτό δεν κάνω, είπα και εγώ. Πάμε. Κοιμάται ο χοντρός. Μέση δεν πέρα και πάω, το φαγεί. Το ξέφουν σε χοντρό. Κοίτα, έφερε. Λάφτηκα από το που φαΐ. Ναι, τι και σου κάνει ένα πιάτο γεμιστά. Εσύ δεν είσαι ένα πιάτο γεμιστά. Θες ένα πιάτο με τρία πιτόγυρα, μία πίτσα 6 κομματιών και ένα γουρουνόπολο για να χορτάσεις εσύ. Ναι, να θα το κάνει. Σήμερα είχε γεμιστά να φάω. Αλλά την άμμο κλάση, εγώ το κρέας αγαπάω. Δεν με νοιάζει τι θα πούνε και να πάνε να γαμηθούνε. Έχω σκέψει να μην κάνω γιατί σήμερα πεινάω. Δεν με ενδιαφέρει αν με όλα αυτά παχαίνω. Το μόνο που με νοιάζει, φίλε, είναι να χορταίνω. Μου λέει να ηρεμήσω γύρω να. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Το είδατε. Χορεύει με τα σουβλάκια. Τι μαλάκα. Τι χο. Κοιτάξτε, παιδιά, φάτσα. Σουβλάκι στο χέρι και τραγουδάω. Θέλω να φάω, να γουστάρω τρελά. Θέλω να φάω, να γουστάρω τρελά. Φάει ρε χοντρέ. Μόλις έφαγα ένα πιάτο γεμιστά, μα δεν μου φτάνει και. Κοίτα πως τρώει. Θέλω να φάω ένα πίτο γύρω επιτέλους, ώστε να χορτάσω και με την πρώτη. Και να με πάλι μπαίνω στο ρυθμό. Αλλά πεινάω ακόμη, έχει γίνει εθιστικό. Μακάρι να είχα ένα σουβλάκι σε ψωμάκι τυλικό. Και στο τέλος για επιδόρπιο. Ναι, πώς θα θες ρε. Να με παντρευτεί, έχω το μυστικό. Πρέπει να μου κάνει πρώτα σιγά μου με ένα χοντρέ. Δεν θέλω λαχανικά, δεν θέλω ούτε σούτα. Ναι, τότε θα συγγείς. Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι τα πιο υγιή φαγητά. Γι' αυτό εγώ είμαι έτσι. Γιατί τρώω πολύ φρούτο, ειδικά λαχανικά. Έτσι από τον πρόγονο. Μην μου αρέσει καθόλου. Χοντρέ! Να σου πω ρε μαλάκα, τα 500 κιλά και να θες δεν μπορείς να τα φτάσεις γιατί έχεις μια μπάκα να σκάσεις. Είπαμε. 500 κιλά. Δηλαδή, χάσεις μία πολυκατοικία, θα χοροπηδήσεις, θα σπάσει προ. Θα σου το πω, ναι, σε μία πολυκατοικία, εξεγράφος. Μόνο χοροπηδήσεις, θα σπάσει ο τελευταίος τελευταίο, θα πάει στον πρώτο τελευταίο. Μετά ξανά, θα σπάσει και ο τελευταίος, όσο θα πάει. Μα για αυτό σου κάνω στο υπόγειο.
χοντρή. Εντάξει, παιδιά, τον άκουσαμε. Πάμε στο επόμενο βιντεάκι που είναι και αυτό για φαΐ. Είπα και εγώ, δεν θα σχολιάσω μόνο συμπόη. Ασχολήσουμε και με το Μάνο, το συμπόη τώρα δεν ξέρω. Αν θα βγάλει και ένα βίντεο, δεν θα τον ξανασχολιάσω. Πάμε στο επόμενο. Και αυτό, και αυτό για φαγή είναι. Το ξέρετε, το έχει δει σίγουρα το πιτόγυρο. Πάμε να σχολιάσουμε γι' αυτό. Παίρνουμε γιατί είναι πρέπει να βάλω την αρχή. Εντάξει. Κοιμάται ο χοντρός, όλο κοιμάται. Καλά, τρως πιτόγυρο το μεσημέρι και μετά το βραδινό πίτσα κάθε μέρα. Εσύ τότε δεν πρέπει να είσαι 80 κιλά, 100 πρέπει να είσαι. Ούτε και λίγο λέω. Πάνω στη γη, δεν θέλω κάτι άλλο απ' τη ζωή. Να σας σκάσει. Ωραία μαλάκι, θα σας πω κάτι. Πιτόγυρο μόνο τρώω το μεσημέρι και σκάω. Μετά θα βάζω ένα χωρούκι. Αχ, στα λόγια μου. Για πίτσα, όρεξη. Εγώ μια φορά την εβδομάδα τρώω δύο πιτόγυρα. Μια φορά την εβδομάδα. Γυρνάει όπως όλη η γη. Δεν μου φεύγει από το μυαλό. Τον θέλω πάντα εδώ. Μου έχει αλλάξει την ζωή. Μιλάμε τον Τιλιβέρα. Κι απ' την κόμενα μου πιο πολύ. Έκανα πλάκα, δεν έχω κόμενα. Κοιτάξτε το κλέψι το αμάξι μου και μόνο για να φάει. Γι' αυτό πάρε ένα πίτα γύρω. Γι' αυτό με πατάτες γύρω γύρω. Γι' αυτό άσε τώρα τα αγκούρια. Τι να πω, τι μάλα. Είδατε παιδιά, είσαι χωρίς να οδηγήσεις. Πάνω στη γη, δεν θέλω κάτι άλλο απ' τη ζωή. Πίτω γύρω για μεσημέρι, πίτσα για βραδινό με κάνει τον πιο χαρούμενο. Άνθρωπο πάνω στη γη, εμένα τον πιο σκασμένο μου κάνει. Χοντρέ. Εδώ μην κρύβεσαι, μην κρύβεσαι. Αφού θέλεις να φας κι αυτό φαίνεται, ναι. Πίτω γύρω για μεσημέρι, πίτσα για βραδινό με κάνει τον πιο χαρούμενο. Άνθρωπο πάνω στη γη, δεν θέλω κάτι άλλο απ' τη ζωή. Πίτω γύρω για μεσημέρι, πίτσα για βραδινό με κάνει τον πιο χαρούμενο. Άνθρωπο πάνω στη γη, δεν θέλω κάτι άλλο απ' τη ζωή. Όλοι φίλοι, ακούει αυτός. Το φάει όλο αυτό. Πλάκα μου κάνεις. Ακόμα τρώει. Τέλειωσε το τραγούδι και ακόμα τρώει. Για να το δούμε λίγο αυτό. Εγώ ακόμη τρώω. Αλλά άντε
για χάρη σας να πω τα τελευταία λόγια θα το αφήσω. Γιατί είναι τεράστιο και δεν παίζει να τελειώσει ποτέ. Απ' τα μπαμπάτσικα είναι, γι' αυτό είναι και τεράστιο. Λοιπόν, αυτό ήταν το καινούριο μου τραγούδι. Ελπίζω πραγματικά, πραγματικά να σας άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Και θέλω να πω ένα τεράστιο, μα τεράστιο ευχαριστώ στα μπαμπάτσικα για τη χορηγία τους και όλη τη βοήθεια με το κλιπ. Πραγματικά μας βοήθησαν πάρα πολύ για αυτό το κλιπ. Και επιπλέον τους ευχαριστώ γιατί κατάφερα να χορτάσω. Και ελπίζω να σας άρεσε πραγματικά πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ αυτό το βίντεο. Και αν θέλετε πραγματικά να με υποστηρίξετε, γιατί αυτό το βίντεο μας πήρε πάρα μα πάρα πολύ. Θα του κάνω like. Ας του κάνω like μου να πάει στα χέρια τώρα. Θα πάει να γαμηθεί, εγώ του κάνω like. Λοιπόν παιδιά, αυτά ήταν τα δύο βιντεάκια. Από τα δύο βιντεάκια ετοιμάζω εγώ. Δεν μπορώ παραπάνω. Δεν μου φτάνει η ώρα. Εκτός να κάνω κάθε φορά και κάνω 5 ώρες. Μέχρι δύο βιντεάκια, ναι. Το σταματήσει το τραγούδι, δεν θα σταματήσει όσο ζω, όσο κάνω το YouTube. Θα κάνω συνέχεια σταματήσω το τραγούδι. Να σας πω ότι τώρα αρχίζω με τραγούδια, μετά θα πω σε βίντεο κανονικά, έχω βρει ήδη. Αλλά χέστο. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Πραγματικά θέλω να φάω. Το γύρω αυτό με φαΐ. Εγώ δεν θα βγάλω ποτέ τραγούδι με φαΐ, παιδιά. Ποτέ όμως, ποτέ. Το επόμενο τραγούδι που θα βγει θα είναι το Δεκέμβρη. Πλάκα τώρα σε ένα μήνα περίπου που αρχίζω να κάνω πρόβες. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με αυτό το θέμα, από το άλλο μήνα θα αρχίζω να ασχολούμαι. Γιατί παιδιά το τραγούδι είναι λίγο δύσκολο, πρέπει να το πετύχεις καλά. Χριστουγεννιάτικο θα κάνω κάθε... Τέλος πάντων, άσε σε 50 like, εγγραφή και ένα σεριά.